Καλησπέρα. Λοιπόν, σας καλωσορίζω σε μια διάλεξη που θα μας δώσει ένας παλιός απόφυτος του τμήματός μας. Εδώ και 7 χρόνια έχεις τελειώσει. 8. 2017, ναι. Ο Γιάννης Πετρουσόβ, μηχανικός πληροφορικής, το τμήμα που του τέλειωσε, και πήγε στην Ολλανδία. Και εκεί έχει τη δικιά του επιχείρηση, ασχολείται με θέματα πληροφορικής και τα λοιπά. Θα μας πει, εσείς αν ρωτήσετε ενδεχομένως θέματα και για την εργασία του σε θέματα στην Ολλανδία. Σήμερα θα μας δώσει μια ενδιαφέρουσα ομιλία σχετικά με τους compilers, machine learning, πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις αρχιτεκτονικές και γενικότερα την εμπειρία τους στον κόσμο αυτών των... Όμορφο το να δημιουργήσει κάτι, ένα καινούριο compiler για να εκμεταλλεύεσαι τα χαρακτηριστικά που έχει μια αρχιτεκτονική. Είναι και στο Zoom η παρουσίαση, την καταγράφω, ώστε αν θελήσει κάποιος που δεν είναι εδώ πέρα, κάποιος συνάδελφός σας κάποια στιγμή να έχει πρόσβαση, θα του μπορούμε να του τη δώσουμε. Λοιπόν, Γιάννη, ο λόγος σε σένα, οπότε ευχαριστώ που ήρθες και έχεις το βήμα. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας πω ουσιαστικά μια ιστορία για το πώς να μαθαίνω τεστ. Επένδυσα περίπου γύρω στις 5 από τον ελεύθερο μου χρόνο παράλληλα σε full-time job στο προηγούμενο μου πελάτη και πώς ουσιαστικά ξεκίνησα εγώ να μαθαίνω τεστ, για ποιο λόγο και δεν ξέρω το μέλλον. Θα δούμε πώς θα συνεχίσει. Λίγα λόγια για το ποιος, όπως είπε και ο κ. Δασυγένης, υπήρξε φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σε διαφορετικό πανεπιστήμιο, καθώς δεν ήμουν σε αυτή την περιοχή του πανεπιστήμιου που στεγανωζόταν σε άλλα κτίρια. Μια σύντομη περιπέτεια με εργοδότες στην Ελλάδα, δούλεψα σε μια startup εταιρεία, η οποία τελικά δεν πέτυχε, και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από το στρατό και ήρθα στην Ολλανδία. Για τα τελευταία 5 χρόνια ζω και εργάζομαι εκεί πέρα. Από τις αρχές του 2022 προχώρησα στο να δουλέψω ως ελεύθερος και ξεκίνησα την δική μου εταιρεία και πλέον μόλις το Δεκέμβριο δηλαδή τελείωσα με το ουσιαστικά και πλέον κάνω διακοπές στην Ελλάδα και στην Ολλανδία και ποιο θα είναι το επόμενο μου βήμα, όχι μόνο αλλά και από θέμα ενδιαφέροντος. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω το κύριο θέμα της ουσιαστικά κατασκευή compiler ή κατ' επέκταση γλωσσών προγραμματισμού, κάποια disclaimers τα οποία πρέπει να τα πω, ότι και οι γνώσεις μου στους compilers έχω επενδύσει 50 ώρες από 2,5 ώρες την ημέρα ουσιαστικά ύστερα από την δικιά μου εργασία. Και οι περισσότερες μου σημειώσεις προέρχονται από ένα βιβλίο του Desmond Waters, που είναι ένα καθαρά εισαγωγικό φοιτητές. Ουσιαστικά την παρουσίαση αυτή επέλεξα να την δώσω τις γνώσεις που έχω εγώ ο ίδιος, τόσο πολύ. Ίσως να σας δω. Πιστεύω θα τα βρείτε ενδιαφέροντα περισσότερο από εσάς. Και να μπορώ να θα σας ρωτάω κάποιες ερωτήσεις. Δεν υπάρχουν λογίες ή τίποτα. Και χρησιμοποιήστε τη φαντασία να σας βοηθήσει, ας πούμε, και στο μέλλον στις σπουδές σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Θα είναι τα τρία. Οι τρεις ενότητες στις οποίες θα επικεντρωθούμε στηρίζουν την κατασκευή των μεταγλωτιστών. Ωστόσο, έχω και κάποιες παραπάνω ενότητες που τραβήξουν περισσότερο την ενδιαφέρον, όπως είμαι in learning, έτσι. Και πώς, δούμε πώς, ή πώς εγώ ανακάλυψα ότι συνδέεται η μηχανική εκμάθηση με την κατασκευή. Πώς ξεκίνησα το να ασχολούμαι
προσφέρουμε για τους compilers. Όλα άρχισαν για μένα με, με κάποια ζωντανά teams που έκανε ο Hodge, George Hodge. Όσοι δεν γνωρίζετε το Hodge, είναι ένας φοβερός hacker, ο οποίος ήταν, ήταν ο πρώτος που έσπασε το PlayStation 3, έτσι ώστε να μπορούμε να εγκαταστούμε οτιδήποτε πρόγραμμα θέλουμε και οποιοδήποτε λογισμικό θέλουμε. Και το PlayStation, το χαρακτηριστικό που είχε, είναι ότι η αρχιτεκτονική του για ορισμένες συγκεκριμένες διεργασίες επέτρεπε πολύ πιο κινητές εκτέλεσεις από ότι ένας τυπικός υπολογιστής. Και πολλοί μάλιστα από τότε στο το PlayStation, ας πούμε, όρασαν bulk συσκευές μεταχειρισμένες ώστε μειώσεις εκεί πέρα, όπως είναι, ας πούμε, το project πρωτεϊνών, αν γνωρίζετε. Τις διεργασίες έτρεχαν πολύ πιο γρήγορα εκεί. Γότερα έσπασε και κάποια έκδοση του R που μπορούσε να το κάνει root. Ήταν ο πρώτος. Έτσι λοιπόν, ενώ μηνύθηκε από τη Sony, το έκανε μήνυση, κάποιο χρηματικό ποσό από την Sony, η οποία του είπε, οκ, okay, δηλαδή έχει ένα μοντέλο που λέει, δέχεται δηλαδή τα security vulnerabilities και τους επιβραβεύει. Η Sony είναι πιο τέτοιο, οπότε έχει ένα αυτός μαζί του, δεν γνωρίζω τι στα αγγλικά. Είναι λίγο, το διαφημίζει, λέει, μην παίρνετε Sony, πάρτε. Λοιπόν, συνεπώς, έφτιαχνε, μπορείτε να μπείτε και εσείς στο Twitch, στο YouTube, που είναι το αρχείο. Ο Hodge, λοιπόν, τι έκανε, αυτά τα Steam, στα οποία, λάβω ποιο ήταν το νόημα, όχι μόνο το τι είναι μέσα, γιατί έγραφε κώδικα ο άνθρωπος. Ωστόσο, στις ερωτήσεις όταν έβλεπα τα βίντεο στο Tiny Core, πώς κάνεις file κάτι που έκανε αυτός και πώς η προηγική μηχανή των υπολογιστών. Διότι οι επεξεργαστές έχουν τις Apple, έχουν μια νευρονική μηχανή η οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις μέσω κάποιου API. Προσπαθούσα, ας πούμε, να κάνει reverse engineering Google TPU, που είναι ένας επιταχυντής, έτσι. Μπορείς και να τον νοικιάσεις, βέβαια, αλλά μπορείς και να το αγοράσεις. Κάπως το βρήκε αυτός. Δεν είναι ανοιχτού κώδικα, αλλά αυτός το έκανε. Και αυτό είναι πάρα πολύ. Εγώ παρακολουθούσα τα βίντεο του. Ένα, το πώς το κάνει, που ήταν πολύ, αλλά από τους τίτλους κορύφα αυτές τις απορίες. Αυτά όμως συνέχισα να παρακολουθώ. Συνέχισα να παρακολουθώ το βίντεο του, ώστε εμφανίστηκε κάποιο pattern. Και το pattern αυτό ήταν αυτές οι λέξεις κλειδιά, που είναι πιο σκούρες. Και άμα τις δούμε, ουσιαστικά ο άνθρωπος να κάνει compile κάτι, τον κώδικα του, που ήταν το Tiny Core, μπορούσε να το παίξει σε συσκευές όπως είναι το Google Edge TPU. TPU είναι Tensor Processing Unit. Ως μεταγλωσσιαστικά το LLVM, που είναι, όπως είναι ένα εργαλείο το οποίο επιτρέπει να δέχεται ένα και τη μεταφράζει σε κάποιο υλικό, σε κώδικα μηχανής κάποιου υλικού. Λοιπόν, και μου ερώτηση προς εσά, γιατί να μην είναι πολύ βαρετή η διάλεξη. Ποιους μεταγλωτιστές, φαντάζομαι ότι είστε πάνω από το έτος, οπότε πρέπει να γνωρίζετε κάποιους μεταγλωτιστές. Και ας τους γράψουμε εδώ πέρα. Θέλει κανείς να πει τες. Ελεύθερα, μην... Βασικό. Οκ. Άλλο. Και ποιο, τι κάνει αυτό.
Rust, ναι. Αλλά μην το μόνο. Rust. Go. Ναι. Java, Java C. Okay. Βάλουμε σε report. Ωραία. Τέλεια. Θα δούμε αργότερα πώς συνδέεται, ας πούμε, και ο Τζαβάκ με τους υπόλοιπους. Υπάρχει Python compiler που κάνει μηχανικό κανείς. Δεν γνωρίζω, εγώ ρωτάω εσάς που ποιος ξέρετε, έτσι απλά καθαρά ενδιαφέρον να δούμε σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε. Λοιπόν, αρκετή αυτή, μην σας ταλαιπωρώ. Λοιπόν, πώς η αντίθεση, φαντάζομαι που έχετε οι περισσότεροι από εσάς, που είχα εγώ κυρίως, αντιλαμβανόμουν τον ή ως ένα map που σαν υπολογιστικό, σαν κάθε λειτουργικό, υπολογιστικό σύστημα, αν το αναπτυξική του λειτουργία είναι τρεις. Να παίρνει να την επεξεργάζεται και να παράγει μια έξοδο. Και σε εμάς, ας πούμε, και η δεν αναπτύσσεται μεταγλωτιστές. Φαντάζομαι που έχετε οι περισσότεροι από εσάς είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παίρνει το κώδικα που είναι γραμμένο σε C και με παράγει το κώδικα που είναι δεξιά, που είναι κανείς. Έτσι, φαντάζομαι. Και τις περισσότερες φορές δεν αντιλαμβανόμαστε, πιστεύω, ότι για ποιο λόγο, λοιπόν, ενώ ο κώδικας μας είναι μεταφέρουμε για άλλες αρχιτεκτονικές, να το μεταφέρουμε σε άλλη αρχιτεκτονική, να το κάνουμε γλώτιση και να δουλέψει. Τις περισσότερες φορές καθόμαστε στο να ψάξουμε για ποιο λόγο είναι να τρέξει ο διαδικός κώδικας ή ο κώδικας που παράγεται, που το δικό μου υπολογιστή δεν μπορεί να τρέξει σε κάποιον άλλον υπολογιστή ή σε κάποια άλλη συσκευή, έτσι. Πώς δηλαδή είναι αυτές οι αρχιτεκτονικές. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα δούμε το μυστικό, λοιπόν, σε αυτή την εργασία κρύβεται στο μεταγλωτιστή. Στην προηγούμενη διαφάνεια να δούμε πώς αποτελείται αυτό το πρόγραμμα ή ένα πρόγραμμα που ονομάζεται μεταγλωτιστής. Και αυτό μπορούμε εύκολα ανάγουμε από την πρόταση που δώσαμε για τη λειτουργία του μεταγλωτιστή, που είναι ένα μαύρο κουτί, παίρνει κάποιο δηλαδή input, έτσι, που είναι η λογική σε μια γλώσσα γλώσσα προγραμματισμού υψηλού και παράγει την ίδια λογική κανείς. Συνεπώς, από αυτές τις τρεις προτάσεις μπορούμε να φανταστούμε ότι αποτελείται από τρία μέρη. Το front-end, το που καταναλώνει τη γλώσσα που είναι γραμμένη σε γλώσσα επίπεδου, και ένα back-end που παράγει τη γλώσσα. Και μια διάμεση διεπαφή, η οποία χρησιμοποιεί την κοινωνία μεταξύ του front-end, διότι και αυτά τα δύο και στις εφαρμογές διαδικτύου, έτσι, hyperscale, δεν επικοινωνεί απευθείας στο front-end, διότι μπορεί να υπάρχει κάποιο πολίωμα από αυτά τα... Έτσι, το front-end να στέλνει συνέχεια και να μην απαντά. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, με αυτή την απλοϊκή εξήγηση, μπορούμε να φανταστούμε το compiler από αυτά τα τρία μέρη.
να κάνουμε την, να κάνουμε την ανάλυση του κάθε μέρα για να δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί και ποιες λειτουργίες υλοποιεί, ξεκινώντας το front-end. Όπως είπαμε, όπως είπα ότι για να καταλάβουμε κάποιο περίπλοκο concept υπολογιστικό, το ανάγω συνήθως ως ένα μαύρο κουτί. Το υπολογιστικό σύστημα υλοποιεί τρεις λειτουργίες. Διαβάζει, επεξεργάζεται. Παρόμοια λοιπόν και το front-end. Θα δούμε ολικά σαν ένα υπολογιστικό σύστημα. Από αυτές τις, κάνει αυτές τις τρεις διεργασίες. Βάζει την είσοδο όμως που είπαμε είναι το αρχείο, το πηγαίο κώδικα. Εργάζεται και γράφει την έξοδο που είναι η επαφή. Που είναι το IR που λέμε. Συνέχεια τι σημαίνει IR. Προσπαθήσει να το κάνει. Πάρτε το σαν unknown concept. Η διαφορά εδώ πέρα είναι, γενική ας πούμε προσέγγιση, είναι ότι που υλοποιούν το διάβασμα, την επεξεργασία στο front-end του compiler, στο μπροστινό μέρος του ενός μεταγλωτιστή, έχουν διαφορετικά ονόματα. Ονόματα τους ουσιαστικά αντικατοπτρίζουν τη διεργασία την οποία. Παράδειγμα, έχουμε τη συνέχεια το read, διαβάζει το κώδικά μας, η οποία λέγεται lexical analysis στη συνέχεια τι ακριβώς συγκεκριμένα κάνουν ερωτήσεις. Lexical analysis που διαβάζει το πηγείο αρχείο κώδικα. Σύνταξη ανάλυση είναι η συνέχεια, ελέγχει το συντακτικό, ή συντάσσουμε τον κώδικά μας με τους συντακτικούς που έχουμε επιλέξει, για παράδειγμα Rust. Και τέλος είναι ο σημαντικός αναλυτής που δημιουργεί την, αυτή που είπαμε, η οποία χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με τον μπροστινό μέρος του compiler με το backend. Φυσικά, πούμε ότι όλα αυτά είναι θεωρητικά και υπάρχουν τεστ οι οποίοι είτε συμπίπτουν όλες αυτές τις διεργασίες σε μία, είτε σε διαφορετικό τρόπο. Ωστόσο, αυτό είναι καλύτερο και αρκεί να ξέρουμε μόνο αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε την η οποία διαβάζει το αρχείο κώδικα. Και τι ακριβώς και είναι, είπαμε, η συνάρτηση αυτή, η θεωρητική της ontological analysis. Αυτό λοιπόν που συνάρτηση είναι το να αναγνωρίζει λέξεις κλειδιά ή τα token που έχουμε στο πηγείο αρχείο μας. Για παράδειγμα εδώ, while loop, το οποίο, εάν μπει ως είσοδο στο πηγείο αρχείο κώδικα μας, εάν περάσει από το πηγείο, ο λεκτικός αναλυτής θα φτιάξει, θα παράγει στο output εκείνη τη συμβολοσειρά που βλέπουμε. Ας πούμε, κάθε token είναι αναγνωρισμένο και ακόμα. Μόλις λοιπόν ο λεκτικός αναλυτής φτιάξει αυτή τη θα καλέσει τον θα καλέσει τον συντακτή, ο οποίος θα αναλύσει τη σύνταξη σε αυτή τη λίστα είναι σωστή. Ωστόσο, είναι ερώτημα για το πώς με ποιους τρόπους ο λεκτικός αναλυτής ή ο lexical analyzer αναλύσει τα tokens. Και είναι πολύ απλή, είτε με κανονικές εκφράσεις. Φανταστείτε, έχουμε ένα case switch και σε κάθε switch στις κλειδιά, ας πούμε, που αναγνωρίζουν τη γλώσσα μας και φτιάχνουμε αυτό το, τη λίστα αυτή με τα tokens που έχουν. Όπως είπα, ο λεξικός μόλις φτιάξει τη λίστα token θα καλέσει τη συνάρτηση αναλυτή, η οποία η δουλειά του συντακτικού αναλυτή είναι να στην είσοδο η περιγραφή, ας πούμε, που λέω εκεί, είναι θα αναλύσει την εάν ακολουθεί το συντακτικό της εκάθετου που χρησιμοποιούμε. Και υπόψη είναι ότι η γλώσσα προγραμματισμού είναι φανταστική. Μπορεί να είναι κάποια που έχουμε. Συνεπώς,
Και η διεργασία επίσης κάποια σφάλματα. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι ένα σφάλμα φτάσουμε κάποιο ερωτηματικό. Έτσι. Ο συντακτικός αναλυτής, ξέροντας το C, σου λέει ότι οι προτάσεις της C θα πρέπει να ένα ερωτηματικό, ένα ελληνικό ερωτηματικό. Και εδώ πέρα το σφάλμα είναι σε κάποια γραμμή λύπη. Φυσικά, ερώτημα εδώ πέρα, και αυτό είναι μια ερώτηση προς και χρησιμοποιήστε κάπως τη φαντασία σας. Ο συντακτικός αναλυτής, με ποιο με πιστεύετε εσείς ότι ο συντακτικός αναλυτής είναι το συντακτικό μιας γλώσσας προγραμματισμού. Μπορεί κάποιος να το φανταστεί. Λόγια. Πώς δημιουργούμε γλώσσες προγραμματισμού, δηλαδή όταν δημιουργούμε μια γλώσσα προγραμματισμού, δημιουργούμε και ένα μεταγλωτιστή για αυτή. Μπορεί κάποιος να φανταστεί, ας πούμε, φτιάχνουμε συντακτικούς αναλυτές ή γλώσσες προγραμματισμού. Έχει κανείς ασχοληθεί έτσι στον ελεύθερο χρόνο του. Ωραία. Θα περιγράψουμε πολύ απλά το πώς ο συντακτικός γνωρίζει το συντακτικό μιας γλώσσας μου και ελέγχει για συντακτικά λάθη. Διότι αν πολύ μεγάλο βάθος και αρχίσουμε αυτή τη διαδικασία περισσότερες από μία διαλέγηση και περισσότερες από μία η ιδέα είναι να περιγράψουμε το πώς ας πούμε ο συντακτικός ξέρει το συντακτικό των γλωσσών προγραμματισμού μείωση. Ας πούμε για παράδειγμα εμείς προγραμματιστές πώς μαθαίνουμε το προγραμματισμού. Είναι αυτός που φαίνεται στη μέση και ουσιαστικά είναι που χρησιμοποιεί και ο συντακτικός αναλυτής παρομοίωση για να ξέρει ας πούμε τη C ή της Java ή της Rust. Επιλέγουμε προγραμματιστής μια γλώσσα προγραμματισμού που θέλουμε να μάθουμε. Διαβάζουμε το συντακτικό της, μια ιστοσελίδα για παράδειγμα .org. Διαβάζουμε εκεί πέρα τις πώς συντάσσονται εντολές, πώς δηλώνουμε και τα λοιπά, συναρτήσεις. Γράφουμε μερικά προγράμματα Hello World που επιτρέπουν ας πούμε, να γνωρίζουμε το μεγάλο βάθος πρακτικά δηλαδή της γλώσσας και τρέχουμε να αναφερθούμε με την εκάστοτε γλώσσα προγραμματισμού και Rust Go Masters και προσλάβετε μου τάδε εταιρεία. Αντίστοιχα το πρόγραμμα του συντακτικού αναλυτή περιέχει μία κανόνες γλώσσας προγραμματισμού μέσω αρχείου και το λέω σε εισαγωγικά αρχείο διότι είναι, όπως είπα η διάλεξη αυτή είναι για να εξηγήσω όλη τη θεωρία. Φανταστείτε ότι είναι ένα πούμε και ένα παράδειγμα το οποίο περιγράφει τη σύνταξη μιας γλώσσας προγραμματισμού. Και το αρχείο είναι γραμμένο σε μία τα γλώσσα η οποία είναι F. Μην τώρα τα ονόματα το κρατήστε στο μυαλό σας να καταλάβουμε πώς δουλεύει ο compiler ας πούμε τα optimization ή τι algorithms χρησιμοποιούμε το αρχείο ποιο κώδικα μας κτλ. Η μεταγλώσσα λοιπόν αυτή καλείται EBNF. Τα EBNF είναι αρχικά Extended Backus Nauru Form και αυτή είναι μία μεταγλώσσα η οποία πάρα πολύ παλιά, νομίζω, δηλαδή τότε που τέθηκαν οι θεωρίες των γλωσσών προγραμματισμού και πώς μπορούμε να περιγράψουμε τη σύνταξή τους. Η EBNF έχει αυτή τη μορφή κάτω στο παράδειγμα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που πήρα, ας πούμε, από Wikipedia και λέει ότι γράφει ότι ο ταχυδρομικός της Αμερικής αποτελείται από τρία parts, έτσι, τρία μέρη. Το name part, το street address. Αντίστοιχα, εάν ήθελα από τι αποτελείται το name part, αρκεί να
εδώ πέρα, στο σύμβολο του name part, αποτελείται από ένα προσωπικό part, όνομα, ένα suffix και μία εναλλακτικά, το στο zip code μπορεί να αποτελεί ένα part και ένα name part πάλι. Δηλαδή, επαναλαμβάνεται το name part. Δηλαδή, αν πούμε ότι ο κώδικας αποτελείται, είναι το name part, αποτελείται από personal part, το οποίο είναι, δηλαδή, εγώ είμαι Ιωάννης Αλέξανδρος Πετρουσόβ, μπορώ να πω ότι είμαι τελεία αλφα, τελεία Πετρουσόβ. Επομένως, το επώνυμό μου αποτελείται από δύο αρχικά, οπότε τη σύνταξη η οποία περιγράφεται αυτό εδώ πέρα το μέρος, έτσι. Έκταση, το street address, για να ας πούμε, ο συντακτικός αναλυτής αποτελείται από house, τον αριθμό του σπιτιού, το street name και ούτω καθεξής. Αυτή είναι μια γλώσσα η οποία ονομάζεται μεταγλώσσα, διότι χρησιμοποιείται για να περιγράφει άλλες γλώσσες ή και άλλα συντάξεις διαφορετικών, όπως είναι ο ταχυδρομικός κώδικας. Αντίστοιχα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να περιγραφεί ταχυδρομική σύνταξη JSON αρχείων ή YAML αρχείων, τα οποία αρχεία έχουν, ας πούμε, το YAML αποτελείται από columns και αντίστοιχα θα μπορούσε να περιγράψει αυτό. Έτσι λοιπόν, ομοίο τρόπο, ο συνελητής χρησιμοποιεί μία EBNF γλώσσα. Χρησιμοποιεί για να καταλάβει εάν η σύνταξη αυτού εδώ πέρα των tokens είναι. Τι λέει εδώ πέρα, ας πούμε, αυτή είναι EBNF που έγραψα το βράδυ. Τι εδώ πέρα η σύνταξη λέει, ότι οι προτάσεις όσας αυτής της φανταστικής από τον τύπο, από το identity που είναι ένα όνομα μεταβλητής, από το ίδιο. Τι είναι ο τύπος, αποτελείται από ή flow. Το digit αποτελείται από ψηφία. Και φυσικά οι προτάσεις όλες τελειώνουν με semicolon. Παίρνοντας αυτό εδώ πέρα ως είσοδο το group των token, ο συντακτικός αναλυτής πάει και θα τα διαβάσει και θα, εάν ακολουθούν τη προκαθορισμένη η οποία έχει προγραμματιστεί στον συντακτή, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει και ένα. Το δέντρο αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι έχοντας μόνο δέντρο, το οποίο πιστεύω δημιουργούνται τα δέντρα ουσιαστικά στη σύγκα struct, έτσι. Struct και περιγράφουμε το κόμβος. Τι να έχει ο κόμβος μας. Θέλουμε να έχει ένα όνομα, θέλουμε να έχει έναν τύπο, κάτι που περιγράφει το αυτό. Έχοντας λοιπόν ο συντακτικός μόνο αυτό εδώ πέρα το δέντρο που ονομάζεται syntax tree, AST, μπορούμε να επαναδημιουργήσουμε το πηγείο κώδικά μας. Δηλαδή, είμαστε το αρχείο εισόδου, δεν το να ξέρουμε. Έτσι λοιπόν, και ο συντακτικός αναλυτής παράγει, ελέγχει, όπως είπα, τη σύνταξη και δημιουργεί το δέντρο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Όταν του ο συντακτικός αναλυτής, η κατασκευή του βασικού δέντρου, δέντρο το οποίο είναι χωρίς καμία παρέμβαση, καλεί ο συντακτικός αναλυτής, το πρόγραμμα που βρίσκεται στο που είναι ο σημαντικός αναλυτής, για του σημαντικού αναλυτή είναι το δέντρο που είδαμε πριν, το A, και να έχοντάς το με κάποιους αλγόριθμους διατροχή, tree parsing algorithms,
Δεν θα επικραθώ πολύ σε αυτούς. Ο Desmond Watson, ας πούμε, έχει πάλι που αναφέρεται optimization, ας πούμε, στη βελτιστοποίηση του, και τους αλγόριθμους στους οποίους δούνται για να τρέχει. Θα παράξει, δεν έχει σημαντικός αναλυτής, αυτό το δέντρο μαζί με τον πίνακα, ο οποίος περιγράφει σε πιο αναλυτικά τους κόμβους. Για παράδειγμα, ότι η μεταβλητή πριν έχει τιμή, είναι και έχει τιμή 100. Αντίστοιχα, η μία μεταβλητή C είναι σταθερά και έχει τιμή 6 και ούτω καθεξής. Θα παράξει αυτό που λέμε IR, σημαίνει intermediation. Δηλαδή, πλέον δεν χρησιμοποιούν το αρχαίο πηγείο κόμβου, δεν το χρειαζόμαστε καν, διότι επαναδημιουργήσουμε έχοντας μόνο και το και τον πίνακα αυτό που βλέπουμε. Είναι ο πίνακας δεδομένων που περιγράφει με ακρίβεια του δέντρου που αποτελούνται από το πηγαίο αρχαίο κώδικα που είχαμε στην είσοδο. Η δουλειά του σημαντικού αναλυτή, λοιπόν, είναι το IR και επιπλέον να ελέγξει για πιθανές το αν υπάρχει πρόβλημα με τη μετατροπή μεταβλητών από το ένα τύπο, όπως λέμε, casting, ή για χρησιμοποιούνται κάποιες μεταβλητές εκτός των ορίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τέτοια πράγματα. Και θα παράξει, λοιπόν, το αν... Όπως είπα, είναι intermediate representation. Είναι, δηλαδή, ένα συνδυασμό του συντακτικού δέντρου και του συμβολικού πριν. Δεν υπάρχει κάποιος δεδομένος τρόπος κατασκευής, όπως θα στώσετε και αργότερα, δεδομένος τρόπος κατασκευής αυτής της μορφής και υπάρχει ένα καλλιτεχνικά χάος από όπως θα δούμε τα κομμάτια του επεξεργαστή, του μεταγλωτιστή είναι modular, δηλαδή είναι ένα, μπορούν να συνδυάζονται. Το χαρακτηριστικά πρέπει να έχει η IR, θα πρέπει να είναι εύκολα μεταφράσιμη κανείς, δηλαδή το ως μεταγλωτιστή δεν πρέπει να ξοδέψει πολύ χρόνο για να κάνει μετατροπές. Το άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι η χαρακτηριστικά και ο συγγραφέας θα πρέπει να επιτρέπει aggressive code optimization, βελτιστοποίηση κώδου. Συνεπώς, γεννιέται ένα ερώτημα προς εσάς. Καταλαβαίνουμε βελτιστοποίηση κώδικα, το πρώτο πράγμα στο μυαλό σας. Πώς κάνουμε, τι βελτιστοποίηση κώδικα. Ναι, καλό αυτό. Δεν το έχεις ένα... Φανταστείτε το από την άποψη ότι γράφω, χρησιμοποιούμε ένα αλγόριθμο και μπορεί να μην είναι κάποιος δεδομένος αλγόριθμος που υπάρχουν, ας πούμε, στο ίντερνετ. Θα έχουμε ένα ευρυστικό, έτσι, ευρυστικός αλγόριθμος. Πώς μπορούμε, τι λέμε, άλλος φοιτητής έρχεται στην άλλη φόσα και λέει να το πούμε. Τι δηλαδή αυτή η βελτιστοποίηση, πες μας. Τέλεια. Άλλο. Ταχύτητα. Είναι και αυτή μια βελτιστοποίηση, έτσι. Άλλο. Τώρα για από άνθρωπο σε άνθρωπο και το έχω πετύχει, ας πούμε, δικά σου δεν είναι επανάγνωστος. Έστω, ταχύτητα, έτσι. Είναι λιγότερο μέγεθος, λιγότερο καλύτερη αξιοποίηση των καταχωρητών, γιατί δεν έχουν όλα τα λειτουργικά συστήματα τον ίδιο αριθμό καταχωρητών. Ή
από άποψη μνήμης για κυρίως, διότι λέμε, ας πούμε, αυτό ο εξεργαστής έχει CAS 12 MB, που σημαίνει ότι φέρνει στη μνήμη του πιο κοντά στον επεξεργαστή όλο το πρόγραμμα. Και όσο πιο κοντά είναι το πρόγραμμά μας, τόσο πιο κοντά θα εξεργαστεί, γιατί θα χωράει στη CAS και θα εκτελείται πιο γρήγορα. Συνεπώς, αυτά είναι τα αυτής της ενδιάμεσης μορφής που παράγεται από το front-end. Και αυτή ουσιαστικά είναι ο κώδικας μας, έτσι, από όλες αυτές τις τρεις φάσεις και έχει, είναι σε μια ενδιάμεση μορφή. Συνήθως, σαν προγραμματιστές, εκτός που εμείς τον μεταγλωτιστή, δεν είναι τόσο χρήσιμο να στην IR, γιατί έχει μια πίσω αρχική μορφή. Ωστόσο, και χρησιμοποιώντας να την παράξουμε, χρησιμοποιώντας ένα... η IR είναι μια μορφή η οποία εξαρτάται front-end, όπως είπαμε εδώ πέρα, που θα χρησιμοποιήσουμε, αλλά και το back-end, διότι αποτελεί μια διαπαθή δύο μερών του ενός μεταφράσεων. Υπάρχουν πολλές IR, οι οποίες παράγονται από πολλά front-end, από διαφορετικά back-end, διαφορετικές IR. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα δομικά στοιχεία του DST είναι εναλλάξιμα. Εμείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Content 2, το οποίο καταλαβαίνει μία Python και παράγει μία IR, και θέλουμε να κάνουμε μεταγραφή του κώδικα Python το υλικό K, το οποίο και μπορεί και Content 2 χρησιμοποιεί την IR που παράχθηκε από το front που ξέρει Python, και έτσι μπορούμε να πούμε μεταγλώτηση, τη γλώσσα προγραμματισμού Python που είπες και εσύ, να τρέξει στο Android. Έτσι λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιος δεδομένος τρόπος, λέμε ότι το GCC είναι στάνταρ ή το LLVM είναι, ας πούμε, αποτελεί στάνταρ. Όχι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δικό μας front-end για, ας πούμε, και να χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο back-end, παράδειγμα. Κάνουμε compile προγραμματισμό ενσωματωμένων συστημάτων. Λέμε για παράδειγμα, έτσι, μεγάλη φαντασία. Το μόνο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι το μπροστινό μέρος του compiler θα πρέπει να δέχεται το προγραμματισμό που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και να παράγει τη CPR που καταλαβαίνει το πίσω η επιλογή του backend γίνεται ανάλογα με το target architecture, την αρχιτεκτονική στην οποία θέλουμε να διατρέξουμε. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό όμως? Βλέπουμε λοιπόν εδώ, αυτά είναι τις ιστοσελίδες του GCC, LLVM αντίστοιχα. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ελπίζω να διαπιστώσει το GCC δεν είναι ένα μαύρο κουτί, ωστόσο είναι αυτό που compiler αντίστοιχα και το LVM. Τι σημαίνει αυτό? Μεταφράζεται ως αλυσίδα εργαλείων μεταγλωτιστή, έτσι, compiler. Και η αλυσίδα που πριν αποτελείται ουσιαστικά από τα μέρη front-end και back-end. Επομένως, η επιλογή οποιονδήποτε ή μία αλυσίδα. Για λοιπόν, το GCC είναι ανοιχτού κόσμου. C compiler, μπορούμε να το κατεβάσουμε, και οι αρχιτεκτονικές που στοχεύει όλες είναι, ας πούμε, αρχιτεκτονικές της Intel, αυτές που παράγονται από την αρχιτεκτονική, υποστηρίζει αρχιτεκτονικές ARM,
και γενικά έχει περίπου γύρω στα 20, στις 20 διαφορετικές αρχιτεκτονικές, MIPS ή οτιδήποτε άλλο. Συνεπώς, βλέπουμε εδώ πέρα στο σελίδα του GC και λέει ότι το GC δέχεται frontends, τα οποία είναι, καταλαβαίνει C, Objective-C, Fortran, Add, Go και D. Δηλαδή, να γράψουμε οποιαδήποτε αυτές τις γλώσσες προγραμματισμού, να τις καταλάβει το front-end του, έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό του, θα παράξει την representation, την IR, και αντίστοιχα το target, την αρχιτεκτονική που θα παράξει το κώδικο μηχανής. Άλλο πάρα πολύ έργο είναι το LVM, το οποίο δημιουργήθηκε από έναν Αμερικάνο, τον Christian Lattner και έναν συνάδελφό του σε κάποιο πανεπιστήμιο. Είναι το LVM. Το LVM είναι τα αρχικά low level virtual machine. Και ο τρόπος που μπορούμε κώδικα και ο τρόπος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το LVM είναι ένα backend compiler, όπως βλέπουμε εκεί, ο οποίο έχει πάρα πολλές αρχιτεκτονικές. Επομένως, και τι ζητάει το LVM για να το χρησιμοποιήσουμε, το μόνο που έχουμε να κάνουμε, δημιουργήσουμε το front-end, το παράγει την LLVM IR. Το LVM θα έχει σαν μια συγκεκριμένη intermediate representation, την οποία καταλαβαίνει, και μέσω αυτής, δηλαδή, με οποιοδήποτε τρόπο, μπορείτε να κάνετε γλώτηση του κώδικά σας, ώστε να τρέχει υποστηρίζει και πιθανόν να είναι διαφορετικά από αυτό που υποστηρίζει το GCC. Συνεπώς, το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το LLVM IR. Όλα αυτά είναι open source, τα καταβλητούμε. Και το χαρακτηριστικό είναι, ας πούμε, ότι έχει κάποιες βιβλιοθήκες οι οποίες, εάν τις χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να κάνετε αυτό το LLVM IR. Ας πούμε, λέει ότι είναι μια βιβλιοθήκη ή Python LVM Lite, μια βιβλιοθήκη που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να παράξετε. Συνεπώς, φανταστείτε ότι μπορεί να η γλώσσα JavaScript, να παράξετε την και να τρέξει η JavaScript σε ένα ARM system. Πολύ απλά. Αυτά και εγώ δεν το έχω δοκιμάσει. Λοιπόν, τελειώνοντας του μεταγλωτιστή, όπως είπα, το κομμάτι είναι το κομμάτι το οποίο καταλαμβάνει τη γλώσσα την άμεση αυτή μορφή και παράγει το κώδικα μηχανής. Τρία targets έχει στο backend. Τα targets είναι αρχιτεκτονική, έτσι, RISC και CISC. Κάνετε. Τη virtual machine βλέπουμε εδώ. Είπαμε τη Java C εδώ στοχεύει. Έχει ένα το παράγει μία μορφή του κώδικα μας η οποία είναι να τρέχει σε εικονική μηχανή. Και εδώ πέρα θα πρέπει να μυαλό μας ότι υπάρχει ένα χάος ή ότι ο όρος των backends είναι πολύ ανοιχτός ή κάποιος δεδομένος. Υπάρχουν φυσικά οι δεδομένοι, κάποιοι αλγόριθμοι, αλλά δεν υπάρχει δεδομένος τρόπος μου ενός backend. Ουσιαστικά, ένα εγχειρίδιο της αρχιτεκτονικής. Βάζουμε την άιζα που χρειάζεται και με κάποιους τρόπους, οι οποίοι είναι, ας πούμε, η έβρεση φράσεων ή διατρέχουν. Είπαμε εκείνο που μετασχηματίζεται, παράγουμε κώδικα μηχανή και ένα, έτσι. Και πολύ φανταστικό, δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν κάποια στάνταρ αλγόριθμα όπως το peep hole optimization που αναφέρει και ο γραφέας, ωστόσο, φανταστείτε ότι μπορείτε απλά να διαβάζετε το δέντρο, τους κόμβους και να παράγετε.
το backend γιατί φέρει. Να δούμε λίγο, λίγο πιο πέρα, έτσι, την κατασκευή των ανταγλωτιστή και θα αρχίσουμε, θα πούμε ένα πολύ έτσι, απλό παράδειγμα. Αυτή είναι μια γλώσσα προγραμματισμού παραδείγματος. Γράφεται από την EBNF και ανάλογα λοιπόν την είσοδο, στην οποία είναι μια είσοδος, αυτή είναι μια άλλη είσοδος. Σαν λοιπόν, θα πρέπει να βρει, θα λάβει, εάν αυτή είναι έγκυρη ή όχι. Δηλαδή, αν δουν το συντακτικό, το οποίο περιγράφεται από την... Εφόσον λοιπόν δεν έχω πολύ χρόνο, θα σας πω ότι θα δούμε στη συνέχεια. Μία από αυτές τις εισόδους είναι... μπορείτε ίσως και να το δείτε και εσείς, ότι δεν το συντακτικό που περιγράφεται είναι εδώ πέρα. Συνεπώς, όπως είπα, επειδή είναι πολύ ανοιχτό οι δύο κατασκευές των μεταγλωτιστών, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος, ένας τρόπος προγραμματισμού ως μεταγλωτιστή είναι αυτός εδώ. Και φυσικά την το inclusion κάποιων standard libraries και έχουμε το δικασία. Υπάρχει μία συνάρτηση main, η οποία χαρακτήρα και καλεί τη συνάρτηση S, ανάλογα με, το, με την στην οποία δίνεται, βλέπετε εδώ δεξιά, θα καλεί τις επόμενες συναρτήσεις, οι οποίες είναι EB. Και έχοντας αυτό το συντακτικό, μπορούμε, κάνοντας τον compile, μπορούμε να τον καλέσουμε και να δώσουμε κάποιες αυτή εδώ πέρα τις φανταστικές μας. Και αντίστοιχα θα μας πει, δηλαδή αυτή η είσοδος ακολουθεί το συντακτικό που έχει ορίσει. Παράλληλα, η είσοδος πέρα, που δεν έχει το ψ ενδιάμεσο από το χ και το z, δεν είναι το συντακτικό του γλώσσου προγραμματισμού που έχουμε ορίσει, και θα μας πει ότι z character y character expected, έτσι. Και αντίστοιχα, δώσουμε μόνο το z, είναι successful, διότι πούμε εκεί ότι το ψ μετά απευθείας είναι τελικός χαρακτήρας. Το Z μάλλον μεταφράζεται απευθείας πρόταση της γλώσσας προγραμματισμού μας. Δεν έχω τρόπο για να σας εξηγήσω το πώς γίνεται εδώ στο παράδειγμα, αλλά να έχετε στο μυαλό σας ότι deductions, αναγωγήσεις. Η είσοδο προσπαθεί να βρει το τελικό χαρακτήρα, το τελικό χαρακτήρα ώστε να καταλάβει το S που είναι το statement που ορίζει τη γλώσσα προγραμματισμού μας. Πέρα από την χειροκίνηση των μεταγλωτιστών, έχουμε και κάποια εργαλεία, όπως είναι το YAC, που είναι το πιο παλιό, Bison, τα οποία να δημιουργήσουν το front-end του επεξεργαστή μας. Και δεν έχω συστήκα δύο διαφάνειες έχω. Λοιπόν, έχω φτιάξει ένα συντακτικό για calculate, το οποίο υποστηρίζει τέσσερις πράξεις. Θα το δούμε, ας πούμε, και έχω συμβήσει τα έξοδα, flex, bison, flex και bison. Έχουμε εδώ ότι, καλύτερα, ότι ο calculate, η γλώσσα μου, η γλώσσα προγραμματισμού είναι αυτή, αυτές τις πράξεις, δηλαδή πρόσθεση, αφαίρεση κτλ. Και αυτό είναι το συντακτικό που υποστηρίζει ο Flex, που είναι το εργαλείο κατασκευαστών. Έχω επίσης δημιουργεί το Lexer, το κομμάτι του μεταγλωτιστή, το οποίο χρησιμοποιείται για να τα αρχαία πληροκώδικα. Παρά έχω χρησιμοποιήσει και το Bison, το οποίο τα αρχεία τελειώνουν στο τελεία Y, για να ορίσω το συντακτικό της γλώσσας μου. Κοιτάξτε εδώ, ας πούμε, λέμε ότι μια έκφραση αποτελείται από ένα factor. Αποτελείται από μια έκφραση,
ένα σύμβολο πρόσθεση έναν άλλον factor. Και λέμε, ας πούμε, τι είναι το factor που περιγράφεται εδώ. Το factor είναι ένα term. Το term είναι ένας το number. Το number είναι δεδομένο ως πάνω, ως token. Αυτό είναι το αρχείο που στην DNF. Ωστόσο, είναι μια μορφή που καταλαβαίνει το Bison και δημιουργεί το συστηματή. Και YY cards που χρησιμοποιείται από τον Lexer, που είναι το για να φέρει τον επόμενο token στην ίσο. Παράλληλα, έχω φτιάξει ένα make το οποίο κάνει compile όλα αυτά. Σε περίπτωση, εάν το τρέξουμε, έχω το αλφα παραγμένο. Αν πω ότι 4 συν 4, θα πει ίσον 8. Έτσι, 128, 123, 2, 61. Προσεγγιστικός είναι. Έκανα την υλοποίηση, βέβαια, των floating point. Λοιπόν, αυτή είναι η προσπάθεια και η αφαίρεση, ας πούμε, των συμβόλων. Αυτό είναι μια μου. Και θα μπορούσε να την το αντίστοιχο backend θα μπορούσε να υλοποιηθεί κάποιο hardware, για παράδειγμα σε ένα calculator. Πλησιάζουμε λοιπόν στο τέλος. Θεωρώ, δηλαδή όταν τελείωσα εγώ το βιβλίο του Desmond Watson, κατάλαβα όλα αυτά τα πράγματα και κάποια πάνω που θα δούμε στην τελευταία τώρα. Πώς συνδέονται το machine learning με τους μεταγλωτιστές. Κατάλαβα ότι το machine learning είναι πολύ ανοιχτό προς τους επιτεχυντές. Δηλαδή δεν υπάρχουν κάποια διαθέσιμοι μεγάλες που διαθέτουν, πέρα από την Google, ας πούμε, διαθέτουν επιτεχυντές υλικού. Συνεπώς, το είναι πολύ ανοιχτό και είναι ευκαιρία, δηλαδή, για κάποιον θα ασχοληθεί με αυτό, να κάνει disrupt. Κάνει και ο HODS, δημιουργώντας το που είναι ένα machine learning framework, χρησιμοποιώντας το LLM, παράγει ή να γίνεται compile τα μοντέλα κάποιου που χρησιμοποιεί Tiny Core σε όλες τις αρχιτεκτονικές που υποστηρίζει. Και το βρήκα όταν το διάβασα. Διάβασα το βιβλίο, εννοώ. Πολύ φανταστικό που μπόρεσα και σύνδεσα τις δεκάδες ώρες βίντεο παρακολουθούσα από τον HOT. Αυτά είχα να πω για τους μεταγλωτιστές. Κάποια στιγμή τις σημειώσεις μου, όσοι ενδιαφέρουν. Αυτά. Yeah,
νομίζω μπερδεύεις τη σύνδεσή του με το, με το, τα, το Flex και το Bison είναι τα οποία έχουν ένα δικό τους συντακτικό. Είδαμε, ας πούμε, το Calculator, έχουν ένα δικό τους συντακτικό, χρησιμοποιώντας το, μπορούμε να, να δημιουργήσουμε ένα συντακτικό μιας φανταστικής προγραμματισμού δικιά μας, ώστε και με το GCC, το backend του GCC που θα φάει την interpretation που θα παραχθεί, το κάνουμε compile σε ARM για παράδειγμα. Συνεπώς, από εκεί, άμα δικιά σου γλώσσα προγραμματισμού, θα καλό είναι να διαβάζεις το πώς καθορίζουμε τη σύνταξη. Μεταφράζουμε χρησιμοποιώντας τα εργαλεία τα Flex και το Bison. Και εγώ μαθαίνω, έχω ένα βιβλίο το οποίο λέγεται Flex και Bison, Flex and Bison, και καλύτερα, ας πούμε, θέλω να καταλάβω πώς, τι trick μπορώ να κάνω, ας πούμε, και πώς να δημιουργήσω δικιά μου. Θα σου πω πώς ξεκίνησα εγώ. Είχα κάποια εμπειρία εδώ με ενός και κάτι μια startup εταιρεία στην Αθήνα, και με τα λίγα χρήματα που μου είχαν περισσέψει ουσιαστικά, πήγα σε δουλειά σε μια άλλη startup η οποία ήταν πολύ λίγο, είχε κάποιο πλούσιο, ήταν startup με ενέργεια, πλέον έχει πουληθεί σε μεγαλοεθνικές. Είναι αρκεί αυτό που να διαχωρίζεται από τους υπόλοιπους. Πώς το έκανα αυτό, συμμετοχή Μηνά το Δασυγένη, ας πούμε, για ερευνητικά. Είχα GitHub λογαριασμό από πολύ νωρίς. Έκανα δικά μου project, τα οποία για να δείξω το τι ουσιαστικά μπορώ να κάνω. Και η ενασχόλησή μου με τους μεταγωγούς στοχεύει ουσιαστικά πάνω σε να δείξω ότι στη παρόλο που δουλεύω, να ασχολούμαι με κάτι άλλο. Επομένως, ναι, άμα πιστεύω ότι άμα κάνεις αυτά σχολικά, πέρα από το τι ήμουν το διευθυντής, απλά ασχολούμαι μαθήματα που με ενδιαφέρουν περισσότερο, εξόδευα πολλές ώρες πάνω στα λειτουργία, γιατί με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, για παράδειγμα. Επομένως, έτσι πιστεύω ότι μπορείς να ξεχωρίσεις. Όπως είπα, από τον Χοντς, εγώ ένιωσα ένα πείσμα, έτσι, ότι γιατί δεν τα καταλαβαίνω. Μου δημιουργήθηκε αυτό το πείσμα, να καταλάβω γιατί ήταν το ουσιαστικά τον Χοντς για αυτό που κάνει. Και μου αρέσει ο τρόπος ανάλυσης των προβλημάτων, διότι κάνει λίγο, που δεν τα διακόπτει και το αναλύσει πολύ βάθος. Αυτό, και ένιωσα, το είχα ένα πτυχίο, αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και κάπως σύνδεσα, δεν πήγα με τον ευθύ τον δρόμο, οπότε το γύρισα και μετά το σύνδεσα με το machine learning. Κυρίως αυτό. Και επίσης, σαν αποθυμένο ότι κάποτε στην Δυτική Μακεδονία υπήρχε αυτό το μάθημα, αλλά ήταν ευκαιρία να ασχοληθώ. Όπως είπα, 2-2,5 ώρες μετά τη δουλειά. Αλλά όντως είναι το κομμάτι των compilers και εταιρείες οι οποίες προσλαμβάνουν compiler constructors. Είναι φανταστικό. Πολύ ενδιαφέρον κλάδος, κατά τη γνώμη μου. Η αρχιτεκτονική έχει διαφορές ακόμα και
βρίσκεται στο ίδιο ISA, π.χ. Intel versus Zen. Οι εταιρείες βγάζουν τα programming manuals για την κατασκευή των compilers, όμως φαίνεται να μην υπάρχει στο αποτέλεσμα και στα δύο. Τα manuals αυτά χρησιμοποιούνται για compilers ή για κάθε εταιρεία που γράφει software. Ναι. Εφόσον υπάρχουν manuals, συνήθως τα μεγάλα, καταρχάς δεν ξέρω, έχω δει, ας πούμε, πολλές από αυτές τις αρχιτεκτονικές που αναφέρω του κλειστού κώδικα. Πώς το μόνο που έχει διαθέσιμο είναι το manual και τα ISA και πώς αυτές είναι αυτές, έτσι. Εάν υπάρχει κάποιο φυσικά, σαν εμείς σαν μπορούμε να δημιουργήσουμε δικό μας back-end. Ξέρεις τι, το back-end μου δέχεται αυτή τη μορφή και παράγει μηχανής για τη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική που είναι η Apple Engine, για παράδειγμα. Συνήθως όμως, βέβαια, τα μεγάλα projects ή το LVM θα απορροφήσουν αυτά τα εννοείται θα το παράξουν. Αλλά τα project αυτά είναι ανοιχτού κώδικα. Μπορεί διαβάζοντας απλά τα μάνια να υλοποιήσει το backend στο LVM ή ένα δικό μας backend τίτλος αρχιτεκτονικής. Δεν χρειάζεται να διαβάσουμε εμείς το manual, πιστευόμαστε. Ωστόσο, ο κώδικας που μπορεί να παραχθεί, υπάρχει και η περίπτωση να μην κάνει βελτιστοποίηση δικά μας, όπως είπαμε, ας πούμε, βελτιστοποίηση προς τη ταχύτητα. Υπάρχει φυσικά περίπτωση και ο κώδικας αυτός να μην... Εμείς, άμα είναι ανοιχτό ο κώδικα του backend, θα μπορούμε να κάνουμε και αλλαγές. Όντως. Πώς, υπάρχει και αυτή η περίπτωση, δηλαδή... ναι, αν ο compiler φυσικά θα περνώντας την κατάλληλα αυτή, μπορούμε να... ή να πούμε το όμικρον 1, όμικρον 2, όμικρον 3, ας πούμε, που εσύ που είναι για βελτιστοποίηση, έτσι. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, κάποια εντολών, παράδειγμα AVX ή 3, κάποια chip από το δίκτυο υλοποίησης να ευνοείται από τις προεκτάσεις. Συνήθως βλέπουμε το software για το επικρατέστερο chip microcontroller. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι δέχεται σαν έχει backframe 64. Μένως μπορεί να πάγει βάζοντας το κατάλληλο flag, θα πούμε κώδικα μηχανής για RM64.
αυτό είναι επίσημα υποστηρίζεται. Και κάποια backends τα οποία είναι ανεπίσημα. Κάποιοι οποίοι τα έχουν φτιάξει hobby, ας πούμε. Αυτά μπορεί να το δούμε στη σελίδα του gcc.org, εάν στο backends. Τα εργαλεία, ναι, από πού ξεκινάει κάποιος. Ωραία. Για να, σε κάτι δεν θα λέμε να ξαναυλοποιήσουμε Python. Το Flex και το Python είναι αρχαία της δεκαετίας. Δεν δοκίμασα να κάνεις το Flex και το Bison, όπως σου έδειξα με τον κώδικα, να δημιουργήσουμε δικό μας συντακτικό αναλυτή, να δημιουργήσουμε δικό μας λεκτικό αναλυτή. Δείξαμε και στο παράδειγμα με το HipCZ. Ναι. Ευχαριστούμε και άλλοι. Ναι, είχατε.